Πώς καταλαβαίνουμε αν κάποιος είναι ηλικιωμένος όταν ακούει τη λέξη Ατλάντα, θυμάται το Χουάν Αντώνιο Σάμαρακ να λέει The City of Atlanta που είχε δοθεί αυτό, το θυμάσαι, στο Ολυμπιακό 96. Χουάν Αντώνιο ήταν επιφάνειο. Τότε ήταν μούμια. Τότε ήταν μούμια. Λοιπόν, η Ατλάντα. Όχι, να πω κάτι, γι' αυτό λέγονται θάνατοι. Ναι. Γιατί φτάνουν μέχρι εκείνο το σημείο. Του σε. Ναι, και γι' αυτό κιόλας η Ατλάντα φιλοδοξεί και αυτή να γίνει μια ομάδα που θα πάρει back-to-back διαδοχικά νούμερο 1. Έτσι. Όπως το Ορλάντο 92-93. Ναι. Δεν θα διχάλαγε καθόλου. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα είμαστε τόσο χαμηλά, δεν θα είμαστε. Όχι. Και είχαμε και φέτος. Δεν θα έχουμε lottery pick δηλαδή. Μα αυτό δεν ήταν το χειρότερο ρεκόρ του NBA. Ήταν τυχερή απλά ότι φτάσαμε και πήραμε το νούμερο 1. Δηλαδή με αυτή τη λογική και το. Και το Ορλάντο και τις δύο φορές που το πήρε δεν είχε το χειρότερο ρεκόρ του NBA. Μάλλον δεν θα υπάρχει 44 πώ έχει. 44-41. Στην ίδια την υποπεριφέρεια έχουν ομάδες οι οποίες θα πάρουν ψηλότερο πίκ από αυτούς. Ναι, σίγουρα. Θα είναι σε καλύτερη. Θα είναι περισσότερες πιθανότητες. Συμφωνώ. Στα 3-5, α είμαστε συνηθισμένοι στην Ρώμα. Συγγνώμη. Μάλιστα. Έχουν μάθει γαλλικά λοιπόν στην Ατλάντα. Μετά το φετινό draft. Ρε παιδιά. Θα μάθουν γαλλικά και με άλλο τρόπο. Δεν ήξερα πόσα λεφτά πληρώνουν το number one pick. Το είχα αφήσει σε άλλη φάση. Εκεί ήταν 5-6 εκατομμύρια. Αυτό παίρνει εδώ πέρα 12 εκατομμύρια, ρε. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Ορίσασε. Καθόλου άσχημα. Και δεν είναι ότι κιόλας έχετε από κάνα αγκέτο εκεί πέρα στο Παρίσι. Όχι, είναι Nepo Child, δεν είναι. Ο πατέρας του ήταν μπασκετμπολίστας, επαγγελματίας στον Ολυμπιακό. Είναι 12, με τη στρογγυλοποίηση πάει προς 13 όμως, όχι προς 12. Όχι, δηλαδή είναι 12-600. Η λέξη στρογγυλοποίηση, ακούω το Χατζηχρήστο, πάμε κοντά στους δεκαδικούς. Κοίτα, Ατλάντα γενικά σε σταυροδρόμι θα πω εγώ. Ναι. Περίεργη φάση, ένα superstar που. Θα είναι ο superstar, μας τον θέλουμε, δεν τον θέλουμε, πρέπει να αποδείξει, τα έχει αποδείξει και δεν μας κάνει. Όπως πρέπει να ψηλώσει λίγο για να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη. Το είχαμε πει και βγει η είδηση που έλεγε ότι αν υπήρχε αγορά για τον Trae Young θα ήταν ήδη φευγάτος. Υπάρχει αγορά για τον Trae Young. Αυτό βγάλανε αυτοί. Αυτοί βγάλανε αυτή. Υπάρχει αγορά για τον Trae Young, απλά ζητάνε πάρα πολλά και δεν τους κατηγορώ γι' αυτό. Δηλαδή λογικό είναι να ζητάς πάρα πολλά. Απλά ξέρουμε. Δεδομένο ότι το καλοκαίρι προσπάθησαν να το δώσουν μαζί και μαζί με τον Μάρι. Τον Μάρι το ξεφορτωθήκαμε λοιπόν. Να το θυμίσουμε σε όλο τον κόσμο ότι ο Ντεζόντι Μάρι δεν παίζει πια μπάσκετ στην Ατλάντα και δεν θα είναι ο έτερος διόσκορος του Trae Young. Έχει πάει στη Νέα Ορλεάνη. Δεν πήγε πολύ μακριά δηλαδή. Πιο κανονικό ρόστερ θα πω εγώ. Ναι, σε κανονικό ρόστερ. Και να πούμε και ότι και το ρόστερ της Ατλάντα χωρίς τον Μάρι μέσα είναι κανονικό ρόστερ. Είναι ορθολογικό, ναι. Αλλά και αυτό εκεί που. Από την αρχή είχαμε πει ότι δεν θα δουλέψει αυτό. Όταν είχε γίνει το είχαμε πει, αλήθεια δεν είναι hindsight. Κάποιοι. Είχαν πει ότι θα δουλέψει, κάποιοι είχαν πει ότι θα δουλέψει. Εγώ είχα πει ότι θα δουλέψει. Ε, ναι. Το Μάρι με τον. Όχι, ρε. Δεν είχε πει ότι θα δουλέψει. Γιατί αφού είναι το ίδιο πράγμα. Πρώτη σεζόν. Τη χρονιά εκείνη που είχε δώσει το Μάρι για MVP δεν ήταν. Το Γιάνγκ θα δώσει για MVP. Το Γιάνγκ. Ναι, το Γιάνγκ που είχε δώσει. Το Γιάνγκ θα δώσει για MVP. Τον Trae Young που είχε δώσει για MVP. Αυτή είναι καλά η χρονιά. Για το δίδυμο θα δουλέψει. Ότι ο Γιάνγκ θα είναι εδώ και ο Μάρι θα είναι εδώ. Πάει καλά για Ατλάντα. Δεν μπορεί να βγει MVP με όντα ο Γιάνγκ. Λοιπόν, τώρα, αν κάνω έτσι μια πρώτο σχόλιο για το ρόστερ, θα πω καλησπέρα θλίψη. Μάλλον θα βλέπει το όνομα του Κλίν Καπέλα. Του Κλίν Καπέλα. Κλίν Καπέλα. Εμείς Καπέλα τον λέμε, γιατί θα δεν ξέρω πόσο Κλίν Καπέλα θα είναι στην Ατλάντα μέχρι το τέλος της σεζόν φέτος. Δηλαδή, είναι expiring contract, 30 ετών. 22 εκατομμύρια, λέει, και είναι πολύ. Δηλαδή, πραγματικά, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Έχουμε το σερβό μας. Ο οποίος πλέον 32 ο Μπόγκταν. Ο Μπόγκταν ο οποίος θα πλέον βασικούρα δίπλα στον Τρέι. Τελειώσαμε με αυτό. Και νομίζω ότι και έτσι είναι το σωστό δηλαδή. Θα αυτό είναι το σωστό. Και ίσως θα πρέπει να έχει γίνει και νωρίτερα θα πω εγώ. Κοίτα, λοιπόν, ωραία, να πω το εξής. Σαν Ατλάντα, εδώ βήτωνα. Σαν Ατλάντα, εμείς θέλουμε, πέραν τέλος πάντων, να κάνουμε ένα 100% reset. Και σίγουρα θα προσπαθήσουμε να τον στείλουμε στο trade deadline. Άμα δεν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε 100% να ξεφορτωθούμε τον DeAndre Hunter. Ο οποίος είναι σαν βαρύδι στη μέση του roster. Παίρνει 21 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, μέχρι 25 θα παίρνει. Για άλλα τα επόμενα 3 χρόνια, αυτό και άλλα 2. Και σίγουρα μας δυσκολεύει τα πάντα. Γιατί και πρέπει να παίζει, που πλέον έχουμε πάρει το Ρισασέ. Και στο 4 προφανώς έχουμε τον καλύτερο παίχτη μάλλον της ομάδας μετά τον Trey που είναι ο Jalen Johnson. Έτσι. Και ουσιαστικά μας τρώει χώρα το rotation. Δηλαδή και δεν βλέπω κανένα τρόπο που ο Hunter βοηθάει με την ύπαρξή του εκεί πέρα. Ενώ αν πάει σε μια άλλη ομάδα όπως π.χ. θα πω ας πούμε. Νίκησε τον Milwaukee.
Όχι, δεν θα πω το Μιλγόκι. Θα πω το LA. Του Lakers. Το LA. Ναι. Όχι του Clippers. Του Lakers. Θα μπορούσε να βοηθήσει εκεί πέρα. Να κάνει μια κίνηση και μια αρχή. Ένα λόγο για να τον. Που μπορώ να τον ψήσω να φύγει ή τέλο πάντων να τον βάλω σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι του χρόνου είναι extension eligible. Οπότε να παίξει σε μια ομάδα. Μια χρονιά. Μια χρονιά και να διαπραγματευτεί μετά και να πει παιδιά, extension, κατάλαβε. Mm-hmm. Να παίξουμε λίγο μπάλα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή του δίνει και ένα κίνητρο με τον μπα αλλού. Δεν νομίζω ότι έχει επιλογή όμω. Και στον ίδιο. Να βρει buyer. Όχι να ψηθεί ο ίδιο. Ο ίδιο, άμα του πούνε έφυγε, έφυγε. Εντάξει, ένα small forward. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το small forward είναι μια θέση πολύ περίεργη. Mm. Σε όλο το μπάσκετ γενικά. Δηλαδή στα guards βρίσκει value. Στα forwards και στα center βρίσκει value. Στα τριάρια, στα small forward. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Τι line έχουμε εδώ. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Δηλαδή, από έχουμε να πούμε. Τι, ποιος, ποιος ακόμα. Περιμένουμε τον Οκόγκου να κάνει αυτό το breakout year. Το έχω ξεχάσει. Ακόμα αυτό το breakout year. Δεν είσαι ακόμα... αισιόδοξο δηλαδή. Κοίτα, όσο είναι εκεί πέρα ο Καπελά, δεν μπορεί να είμαι αισιόδοξο. Κλεί Καπελά. Γιατί παίρνει χώρο το usage. Δηλαδή, θε δεν θε. Και δεν μπορεί να παίξει το 4 ο Οκόγκου. Δεν μπορεί να παίξει το 4. Επίση η Ατλάντα έχει. Τρία picks θεωρητικά στον πρώτο γύρο, εκ των οποίων το πρώτο είναι του Σαν Αντώνιο. Φιλιά. Το δεύτερο είναι από του Lakers. Δεν είναι το δικό του Σαν Αντώνιο όμως. Είναι τη Ατλάντα που το έχει δώσει στο Σαν Αντώνιο. Okay. Το δεύτερο είναι των Lakers που το έχει πάρει Ατλάντα μέσω τη Νέα Ορλεάνη. Και το τρίτο είναι protected μέχρι τη 12η θέση από το Σακραμέντο. Και από το 13 ως 30 πάει Ατλάντα. Θα το πάρει και αυτό. Οπότε μπορεί να έχουν και δύο picks πρώτου γύρου. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Θέλουμε να. Το δικό μας το pick το έχουμε δηλαδή. Έχουμε, Γιάννη, όχι, δεν, όχι. Έχουμε, δεν έχουμε δικό μας πικ. Δεν το έχουμε το δικό μας πικ. Όχι. Είναι πρόβλημα. Στο Σαν Αντώνιο και έχουμε πάρει τον Lakers. Είναι πρόβλημα αυτό. Δεν θα τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Θα θέλουμε να δώσουμε... κάνουμε deal με τον Σαν Αντώνιο, του στείλουμε τον Τρέι Γιάννη και μα δώσουμε πίσω το πικ μας. Το οποίο makes sense για όλες τις πλευρές. Ναι. Εξαπ' το Σαν Αντώνιο, γιατί το Σαν Αντώνιο θέλει να τα κάνει όσο σα δεν πάει, ώστε να πάρει το Cooper Flag. Το οποίο το έχει τα ακούτε από πέρσι, δεν το πιστεύετε, επειδή πήρε τον Chris Paul και τον Barnes. Αλλά ακούστε το που σα λέω εδώ πέρα είναι καλά τσεκαρισμένο. Πώς? Διάβασα το κόμπ του Cooper Flank και το Κυριλέγκο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν θέλω να την ακουράσουμε, αλλά πάμε στο line λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι πολύ απελπισία. Το line. Άραγε κάποιο και την πόρτα, δηλαδή. Το line τη Ατλάντα είναι 35,5. Κάτω. 35,5. Κάτω. Πολύ ψηλά. Πέρσι ήταν στι 36. Δηλαδή του λένε ότι θα είναι ίδιοι με πέρσι. Εγώ νομίζω είναι χειρότερο που πέρσι. Θα είναι χειρότερο. Και νομίζω θα είναι και χειρότερη γενικά σε αυτή την conference. Μάλιστα. Το Ρίσα Σέντ. Περιμένουμε κάτι από το Ρίσα Σέντ, δηλαδή. Είναι μεγάλο μπάστα. Περιμένω να είναι στα. Το λέει. Αβίαστο. Απλά θα είναι λίγο μικρό από ό,τι θα ήταν ο Σάρα. Περιμένω ότι θα δυσκολευτεί και θα έχει τα rookie wall. Αλλά ότι εν δυνάμει μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή του δίνει μια διάσταση που δεν έχουν. Θεωρώ ότι είναι ένα καταπληκτικό 3D wing. Και γι' αυτό το και. Σε καμία περίπτωση δεν αξίζει να είναι νούμερο 1. Να τελειώσω την δυνατότητα, αλλά θα συνεχίσουμε. Και γι' αυτό και ο DeAndre Hunter δεν πρέπει να είναι εκεί. Όρισα σε. Δεν πρόκειται ποτέ να είναι κάτι άλλο από ένα τέταρτο παίκτη ή τέταρτη επιλογή σε μια ομάδα. Η τέταρτη επιλογή σε μια ομάδα δεν θα γίνει ποτέ. Τρίτη. Μα δεν είναι νούμερο ένα πικ. Πώς κρίνεις δηλαδή το νούμερο ένα πικ. Θες να πιάσουμε τη λίστα με τα νούμερο ένα πικ. Έχουμε χρόνο. Αν θέλεις να το κάνουμε. Μετά, να πιάσουμε ένα νούμερο ένα πικ και να δεις ένα νούμερο ένα πικ το οποίο ήταν τρίτη και τέταρτη επιλογή θεωρείται bust ή θεωρείται επιτυχημένο. Αν παίξει 20 χρόνια. Αν παίξει 20 χρόνια δηλαδή, να το βάλουμε κάτω. Ας παίξει 20 χρόνια. Από αυτό είναι δηλαδή που αυτό κρίνεται. Άκου να δεις. Το νούμερο ένα πικ πρέπει να είναι generational παίκτη. Δεν λέμε να είναι τον μπάστ του τύπου, ξέρω εγώ, Άνθονι Μπένετ και ο Λαβοκάντη, αλλά μπορεί να είναι ένα. Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο δεν θα μυρίσει ποτέ τόσο το All-Star. Ω τρίτη τέταρτη επιλογή. Όσο οποιαδήποτε επιλογή. Θα μυρίσει το All-Star, είναι πολύ πιο απλό αυτό που λέω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εσύ πιστεύει, Γιάννη, ότι συμφωνεί αυτό. Δεν θα μυρίσει ποτέ το All-Star, όλο ή σε. Ειδικά στην ομάδα που είναι. Κοίτα, θεωρώ ότι έχει τα φόντα, είναι αρκετά μικρό. Νομίζω ότι θα αργήσει, αλλά δεν λέω ότι δεν θα γίνει All-Star. Ήθελα να το τελειώσω, τώρα με έβρασες. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Πού θα υπογράψουμε να εγγυηθούμε και να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο γιατί με έβρασες, Ζάνη.